Λοιπόν, παιδιά, καλησπέρα. Από ό,τι βλέπετε και από τον τίτλο και το thumbnail, ξεκινήσαμε καινούριο account. Αυτό είναι από τα πρώτα πολύ καλά πόντς που είχαμε. Ήταν ο Grimaldo Footies. Νομίζω πάει για γύρω στα 900 χιλιάρικα, 1 εκατομμύριο, κάτι τέτοιο. Κάπου εκεί πέρα πηγαίνει. Και ξεκινήσαμε σε PS5. Οπότε, όπως σας είχα πει και στον επόμενο τίτλο του παιχνιδιού, θα ξεκινήσουμε να παίζουμε από PS5 και να μπορούμε να κάνουμε και share screen και ό,τι άλλο μπορούμε να κάνουμε με τους υπόλοιπους που δεν μπορούσαμε στο Xbox. Οπότε έχουμε ξεκινήσει καινούριο account, έχουμε φτιάξει καινούργια ομάδα την οποία θα στηρίξει στο τέλος. Ξεκινήσαμε από το 0, δεν είχα τίποτα απολύτως, είχα μόνο κάτι common και bronze που ξεκινάμε όλοι. Και μέσα σε πολύ λίγες μέρες, 3-4 μέρες, έχω φτιάξει την ομάδα που θα δείτε στο τέλος. Δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο έτσι κι αλλιώς, είναι πολύ εύκολο από το σημείο του παιχνιδιού. Σας έχω βάλει μερικά packs να δείτε, που σιγά σιγά βελτίωναν την ομάδα, που είναι ένα grind που μου αρέσει γενικά και αυτό μου αρέσει πολύ και αρχή του παιχνιδιού, επειδή έχουμε μονίμως βελτιώσεις. Και εδώ πέρα μονίμως έφτιαχνα packs, κράφταρα, έβγαζα παίχτες, τους έβαζα στην ομάδα, έκανα μερικά evos. Και τώρα η ομάδα φαίνεται πολύ κομπλέ. Έχουμε ανοίξει γενικά αρκετά packs, έχουν βγει τα 84x10, τώρα βγαίνουν και τα 85x10, οπότε ανοίγουμε και αυτά. Και έχουμε και ακόμα αρκετά packs να ανοίξουμε. Μετά τον Grimaldo θα είναι το επόμενο πολύ καλό pool που είχαμε. Α, επίσης και θα δείτε και σε ένα clip πιο κάτω που έβαλα, βγάλαμε Ronaldo Team of the Year και Messi Team of the Season στο ίδιο pack. Βγάλαμε τους δύο GOAT στο ίδιο pack. Εδώ πέρα έχουμε Αργεντινή στην Διέμινο, ο Βασεράνο, θα είμαι ποιον είναι από πίσω. Πέρα ήταν αυτό ένα από τα καλά pools που βγάλαμε. Αυτό είναι την Honorable Mentions, είναι από πίσω. Δεν θυμάμαι, α όχι, ο Καρνιτέ είναι. Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, είχε μπει στην ομάδα για λίγο καιρό. Πλέον δεν το χρησιμοποιώ προφανώς. Είχε μπει στα πρώτα παιχνίδια που είχαμε ξεκινήσει να παίζουμε. Το ίδιο και ο Κλόζι είχε μπει στην ομάδα που ήταν χάλια. Εδώ παιδιά είναι νομίζω 84x20, το οποίο το άνοιξα κατά λάθος και... Όχι, το άνοιξα κατά λάθος. Δεν έκανα κατά λάθος record το animation που ανοίγει το pack. Αλλά από ό,τι βλέπετε δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Βάλαμε μπιλί, κακά, άσπας και μερικούς ακόμα duplicate που δεν τους χρησιμοποιήσουμε ποτέ. Είχαμε πολλά packs από objectives, από SBC, γενικά από τα πάντα. Δεν νομίζω είναι η Carmona που στη μοδηγία την είχαμε βγάλει 1 εκατομμύριο φορές μαζί με την Carl ξανά. Αλλά γενικά το grind είναι το κλασικό. Packs, όλοι 89, 87 και κουλουπού πάνε σε exchange. Ανοίγουμε τα exchanges, βάζουμε τις κάρτες στα player picks, βγάζουμε πολύ fodder. Εδώ κάναμε ένα Greats of the Game, Footies και ναι, αυτά τα δύο Icon Pick και βγάλαμε Charlton, ο οποίος πάει 800, όχι πιο λίγο πάει, 500 κάπα κάπου εκεί πέρα. Δεν την έχω δοκιμάσει ακόμα την κάρτα γιατί περιέργως δεν χωράει στην ομάδα καν, θα δείτε την ομάδα στο τέλος. Ίσως να το χρησιμοποιήσω, να μου πείτε και εσάς αν τον προτιμείτε αυτόν στην ομάδα αντί των άλλων που έχω. Και γενικά αυτό το account μπορώ να πω πως δεν έχει κακό backlog. Είναι κάτι που στο προηγούμενο account δεν είχα καθόλου το backlog, καθόλου τη διάρκεια της χρονιάς. Είχα βγάλει μερικά πολύ καλά pools, αλλά πολύ λίγα και με πολύ grind. Εδώ από 51 players pack από exchange, το έβαλα γιατί νομίζω βγάλαμε Milito, εδώ 95, α όχι, Viali. Και βγάλαμε Τσέχα από πίσω. Και αυτό το έβαλα επειδή δεν είχα τερματοφύλακα. Είχα τον Βανίστερ Λόι τέρμα, τον Icon, που μου έτρωγε τα πάντα. Αλήθεια, σας λέω τα πάντα όμως. Και γι' αυτό χάρηκα όταν έβγαλα τον Τσέχ. Που εντάξει, δεν είναι τίποτα ακριβό, τίποτα ιδιαίτερο, είναι αρκετά φθηνός. Και στο επόμενο ακριβώς pack θα δείτε, εδώ πέρα έχουμε LAM. Στο επόμενο ακριβώς pack βγάλαμε Team of the Year, το οποίο είναι ένα flair που ήθελα πολύ να δω, που δεν είχα δει καθόλου στην Team of the Year. Και βγάλαμε και Allison. Από εκεί που δεν είχαμε καθόλου τερματοφύλακα, βγάλαμε back to back. Έχουμε και τις δύο. Χρησιμοποιώ τον Τζέχ προς το παρόν. Δεν έχω χρησιμοποιήσει τον Allison να δω πώς είναι. Δεν ξέρω αν έχει και τεράστια διαφορά, πρέπει να είναι το ίδιο. Αλλά ναι, γενικά από εδώ συνεχίσουμε να παίζουμε τα παιχνίδια. Το άλλο account το έχω αφήσει τελείως και όλα τα εκατομμύρια coins που έχει. Την ομάδα την έχω αφήσει όπως είναι. Τα packs έχουν μείνει που ήταν αρκετά 84x10. Γενικά είχαμε πολλά packs εκεί πέρα και τα έχουμε αφήσει. Δεν έχει πολύ σημασία. Συνεχίζουμε εδώ πέρα. Παίζω λίγο για να έχω και κάποια πράγματα στο FC25. Εδώ ανοίξαμε άλλο ένα pick, το 92 Plus που έχει Path to Glory, Footies, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Βάλω αυτόν τον Lukumi, προσφέρεται, δεν ξέρω. Center Bag, αυτόν πήραμε.
δεν πήραμε τους άλλους δύο, ο οποίος μπήκε και στην ομάδα. Είχα ακούσει πολύ καλά λόγια, και είναι ευθυνός, είχα ακούσει πολύ καλά λόγια και όντως γίνει αρκετά καλός. Εδώ έχουμε το 86x3, το Footies. Δεν θυμάμαι καν τι βγήκε. Είναι ο Σάντσες αυτό το δεξιμπάκι της Πόρτο, ναι. Μαζί με Team of the Season, δεν θυμάμαι καν. Α, με Καλαφιόρι. Οκ, έχει βγει αυτός πολλές φορές. Το καλό σε αυτό το πάκι είναι ότι νομίζω δεν είχαμε duplicate. Ναι. Δεν μ' άρεσε γενικά να έχω να βάζω duplicate συνέχεια σε SBC, σε Exchange. Όσο λιγότερη duplicate, τόσο καλύτερα. Εδώ ανοίγουμε 85x10. Αργεντινή, δεν θυμάμαι καν τι είχαμε βγάλει. Α, εδώ είναι που βγάλαμε τον Μιλίτο, τον 95. Και πρέπει να τον έχω και ακόμα στα duplicates και δεν ξέρω πού να τον βάλω. Μαζί με Αντών, Team of the Season. Οκ, okay, τίποτα το ιδιαίτερο. Πολύ καλό φόντερο, 95 ο Μιλίτο. Μαζί με τους υπόλοιπους. Δεν γενικά, δεν ήταν τίποτα τρομερό τα packs. Εδώ πέρα. Α, εδώ είναι το clip νομίζω που σας έλεγα με τον Ronaldo και το Messi στο ίδιο pack από 84x10. Βγάλαμε Team of the Year Ronaldo, Team of the Season Messi και Abedi Pelé στο ίδιο pack. Εντάξει, ο Abedi Pelé δεν είναι το ιδιαίτερο. Ο Messi πάει ακόμα οριακά κάτω από 1 εκατομμύριο. Ο Cristiano γύρω στα 200-300, κάπου εκεί. Είναι πολύ πιο φθηνός. Και εντάξει, φαίνεται πολύ ότι είναι πιο κάτω το power curve κάτω του Ronaldo. Έχει τρομερό finishing, αλλά έχει 2 playstyle plus. Έχουν φτάσει να έχουν όλοι 4 πλέον. Οπότε φαίνεται ότι είναι λίγο πιο πίσω σε σχέση με τους υπόλοιπους. Τον είχα στην ομάδα, τον είχα δοκιμάσει, πλέον είναι στον πάγκο. Εδώ έχουμε άλλο ένα icon pick. Τα γραφτά ρόλα έτσι αλλιώς έχουμε άπειρο φόντερ. Δεν ήταν τίποτα το ιδιαίτερο. Βγάλαμε Stoichkov, γενικά αυτός αρκετά φθηνός νομίζω. Από ό,τι βλέπετε. Είχε μπει αυτός λίγο στην ομάδα. Τώρα έχει αντικατασταθεί. Θα σας τη δείξω σύντομα την ομάδα. Θα μάθω τη βλέπουμε τώρα ή όχι. Ναι, θα τη δούμε τώρα. Σε πικ το οποίο δεν φαίνεται, έβγαλα τον George Best, παιδιά, που τη βλέπετε πάνω δεξιά. Ακραίο πουλ, ακραίο, γύρω στο 800.000, αν δεν κάνω λάθος. Έχουμε βγάλει τον Μπαστόρ, βλέπετε αυτός είναι ο πάγκος, η αναπληρωματική. Έχουμε βγάλει τον Σαμπίτσερ που παίζει αυτός εκεί πέρα, δεξί μπακ ο Ζανέτη, ο Λουκούμι στο δυνάμενα με τον Καναβάρο. Και μπροστά έχουμε Βέρνερ τον γκραφτάραμε μαζί με τον Όλμπου που τον βγάλαμε και αυτόν. Δεν ξέρω αν χωράει ο Τσάρλτον. Εδώ θα δείχνω τα custom tactics. Παίζουμε 4-3-2-1 στο defensive, έχω στο attacking 4-3-1-2 άμα χρειάζεται να αλλάξουμε. Έτσι παίζει η ομάδα όπως και στο άλλο account. Αυτό ήταν παιδιά το βίντεο για σήμερα. Γράψτε μου σε όλο τι πιστεύετε που ξεκινήσαμε καινούργιο account στο Play 5. Από εδώ θα συνεχίσουμε. Γράψτε μου άμα προτιμάτε να ξεκινάει ο Charlton αντί κάποιον από αυτούς τους τρεις και τα λέμε στο επόμενο.